Πάμε στα δικά μας, καθώς έχουμε ένα τέταρτο για μία θεματική, για ένα θέμα που έχει να κάνει με την κακοποίηση. Με την κακοποίηση. Και για ποιους λόγους. Δυστυχώς, για μια ακόμη φορά. Θύματα και περίγυρος δεν μιλούν. Για ποιο λόγο υπάρχει σιωπή στην κακοποίηση, βασικό συστατικό, ακρογωνιαίος λίθος θα λέγαμε της κακοποίησης, είναι σιωπή. Για μια ακόμα φορά, δυστυχώς, οι εξελίξεις είναι τέτοιες, οι οποίες βρισκόμαστε μπροστά σε ένα πρωτοφανές φαινόμενο κακοποίησης, αυτό το οποίο ζούμε στον κολονό όλες αυτές τις μέρες, και φαίνεται ότι υπάρχει πραγματικά μια τεράστια ιστορία η οποία ξεδιπλώνεται σιγά-σιγά, Νίκο. Από εκεί και πέρα φαίνεται ότι η σιωπή, όπως έλεγα προηγουμένως, είναι βασικό συστατικό της κακοποίησης και για μια ακόμα φορά εδώ υπήρξε σιωπή χρόνων, ετών, από πάρα πολλά άτομα, γείτονες, γνωστούς, προφανώς και άτομα του άμεσου οικογενειακού περιβάλλοντος της άτυχης 12χρονης ουσιαστικά. Από εκεί και πέρα, ξέρεις, είναι χαρακτηριστικό το ότι για να μπορέσει να μιλήσει κάποιος, και αυτό το λέμε, είναι ότι πρέπει να υπάρχει ένα τρίπτυχο. Πρώτον, να θέλει να μιλήσει. Πρακτικά να θέλει να μιλήσει, να ξέρει τι θα κάνει, γιατί πολλές φορές δυστυχώς τα θύματα όταν έχουν μικρή ηλικία δεν ξέρουν τι θα κάνουν, δεν ξέρουν τι θα πούν, δεν ξέρουν πώς θα μιλήσουν, δεν ξέρουν πού θα μιλήσουν, και από εκεί και πέρα δεν ξέρουν αν μπορούν να μιλήσουν. Προφανώς, άρα λοιπόν πρέπει να υπάρχει αυτό το τρίπτυχο. Να θέλω, πάμε να μπορώ και να ξέρω τι θα κάνω από εκεί και πέρα. Πάμε να ξεκινήσουμε να ξεδιπλώσουμε για να μιλήσουμε τη σιωπή στην κακοποίηση, στο γιατί τα θύματα και περίγυρος σιωπούν. Πρώτον, τι σιωπές υπάρχουν. Υπάρχει η σιωπή του θύματος. Ξέρεις, η σιωπή του θύματος, θα έλεγα εντός εισαγωγικών, είναι πάρα πολύ εκοφαντική. Και θα έλεγα αυτό είναι χαρακτηριστικό, το ότι είναι πιο έντονη αυτή η σιωπή, όσο πιο μικρό είναι το θύμα. Είναι χαρακτηριστικό, ξέρεις, ότι από όλα τα θύματα οποία πέφτουν θύματα κακοποίησης σεξουαλικής, από όλα τα άτομα που πέφτουν θύματα κακοποίησης σεξουαλικής, ξέρεις ότι μόνο ένα 6 με 7% στην Ελλάδα μιλάει. Ένα πάρα πολύ μικρό ποσοστό. 6 με 7%. Από εκεί και πέρα, εάν θέλουμε να μιλήσουμε κατά αναλογίες για άλλες χώρες, στη Σουηδία μιλάει ένα πολύ πιο μεγάλο ποσοστό. Για παράδειγμα, η Σουηδία είναι μια χώρα η οποία έχει λίγος πολύ ίδιους κατοίκους με την Ελλάδα. Σκέψου ότι στη Σουηδία έχουμε περίπου 5.500 καταγγελίες το χρόνο, στην Ελλάδα έχουμε 350 μόνο καταγγελίες το χρόνο. Δεν νομίζω ότι είμαστε καλύτεροι σε σχέση με τους Σουηδούς στον συγκεκριμένο τομέα. Άρα, προφανώς, οι Σουηδοί μιλούν περισσότερο. Άρα, λοιπόν, η σιωπή του θύματος είναι κάτι το οποίο υπάρχει και το οποίο συνεχίζει και το οποίο δυστυχώς συντηρεί αυτήν την κατάσταση. Το σίγουρο είναι ότι η σιωπή του περίγυρου, η οποία επίσης είναι εκοφαντική, δεδομένου το ότι ξέρεις, ο περίγυρος είναι άτομα συνήθως υπεράνω υποψίας ή άτομα του άμεσου οικογενειακού περιβάλλοντος. Προχωρούμε στο δεύτερο γράφημα, το οποίο είναι ουσιαστικά ένα ραβδόγραμμα, που εδώ ήταν μια έρευνα η οποία έκανε η ΜΚΟ Ελίζα, πρόσφατη έρευνα σχετικά, και ρωτούσε γενικότερα τους Έλληνες τηλεφωνική έρευνα σε 1.000 άτομα, θα καταγγείλατε σεξουαλική κακοποίηση. Εδώ βλέπουμε ότι το 93% των Ελλήνων και το 96% των Ελληνίδων, άρα λοιπόν σχεδόν το 100% λένε, θα έλεγα, ναι. Λένε ναι. Δηλαδή έχουμε καλές προθέσεις τελικά να καταγγείλουμε. Όπως επίσης ένα 52% έλεγε ότι εγώ θα επενέβαινα ο ίδιος, ούτως ώστε να μπορέσω να διορθώσω τα κακώς κείμενα. Άρα λοιπόν φαίνεται από αυτό εδώ το γράφημα ότι μάλλον έχουμε καλές προθέσεις και μάλλον μπερδευόμαστε τελικά κάπου. Προχωράμε στο επόμενο γράφημα, όπου είναι από το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού. Είναι ένα παλιό βεβαίως γράφημα, είναι περίπου στοιχεία αυτά τα οποία έχουμε εξαιτίας. Δεν υπήρχαν δυστυχώς πιο καινούργια στοιχεία. Όπου φαίνεται ότι παιδιά τα οποία είναι ηλικίας κάτω των 16 ετών, κοίταξε πόσο ποσοστό καταγγέλλονται οι βιασμοί. 0,07%. Αν είναι δυνατόν. Ουσιαστικά δεν μιλάει κανείς για παιδιά κάτω των 16 ετών. Ελάχιστα. Βεβαίως έχουν αλλάξει λίγο προς το καλύτερο, αλλά ωστόσο όχι και τόσο προς το καλύτερο. Αντιθέτως, από αυτό φαίνεται ότι το 17% έχουν δεχτεί είτε κακοποίηση είτε παρενόχληση και επαφή σώματος έχουν δεχτεί το 7,5% των παιδιών. Άρα λοιπόν ένα τεράστιο ποσοστό το οποίο έχει δεχτεί κακοποίηση, παρενόχληση ή επαφή σώματος, ενώ αντίθετα ένα πάρα πολύ μικρό ποσοστό, μηδέν όπως έλεγες πολύ σωστά, είναι αυτό το οποίο το ποσοστό το οποίο μιλάει. Δεν μιλούμε ουσιαστικά. Ας προχωρήσουμε στο επόμενο γράφημα που μιλούμε για τους μηχανισμούς άμυνας οι οποίοι συντηρούν τη σιωπή. Δηλαδή τι είναι αυτό το οποίο συντηρεί τη σιωπή, για ποιο λόγο δεν μιλάμε. Ο πρώτος μηχανισμός είναι η άρνηση. Η άρνηση όπου ουσιαστικά το άτομο αρνείται την ύπαρξη της κατάστασης. Αρνούμε το ότι αυτό έχει συμβεί. Το αποθώ τόσο πολύ, ούτως ώστε δεν σκέφτομαι καν το ότι έχει συμβεί αυτό γενικότερα στη ζωή μου. Αυτό, ξέρεις, με προστατεύει πάρα πολύ από το φόβο τον οποίο μπορεί να έχω. Σωστά. Προβώ στην αποκάλυψη, όπως επίσης και από το άγχος το οποίο θα υπάρχει σαν αποτέλεσμα της αποκάλυψης. Το δεύτερο είναι η απόθυση την οποία έχω. Ουσιαστικά εκεί, ναι, μεν θυμάμαι τα γεγονότα, αλλά αποθώ τα συναισθήματα αρνητικά τα οποία έχει προξενήσει το τραυματικό αυτό γεγονός. Το επόμενο, το τρίτο, είναι η διάσχιση. Ουσιαστικά, δηλαδή, πιστεύω ότι όλα αυτά δεν συνέβησαν σε μένα, αλλά συνέβησαν σε κάποιον άλλον. Ή, αν το θέλεις διαφορετικά, κοιτάω τη ζωή μου μέσα από μια οθόνη και ουσιαστικά δεν συμβαίνουν σε μένα, συμβαίνουν σε κάποιον άλλον όλα αυτά τα πράγματα. Μακριά από μένα, έξω από μένα. Άρα, λοιπόν, είναι τρεις αμυντικοί μηχανισμοί, οι οποίοι με προστατεύουν εντός εισαγωγικών, θα έλεγα,
ούτως ώστε να μπορέσω να συνεχίσω τη ζωή μου όσο μπορώ να συνεχίσω τη ζωή μου μετά από μια κακοποίηση. Αλλά ωστόσο και αυτοί οι τρεις μηχανισμοί συντηρούν, αν μη τι άλλο, τη σιωπή, αυτό το οποίο λέγαμε προηγουμένως. Δυστυχώς η σιωπή συντηρείται λοιπόν. Από εκεί και πέρα, τα θύματα, το γιατί σιωπούν. Επόμενος πίνακας είναι το γιατί σιωπούν τα θύματα. Προφανώς το πρώτο είναι ότι αισθάνονται ντροπή. Κατηγορούν τον εαυτό τους, προσποιούνται ότι δεν συνέβη τίποτα. Ουσιαστικά δηλαδή ντρέπομαι για αυτό που συμβαίνει ή ντρέπομαι το τι θα συμβεί στην περίπτωση που προβώ στην αποκάλυψη. Το δεύτερο, το οποίο αρνούνται αυτό το οποίο συμβαίνει, ούτως ώστε να μπορέσουν να προχωρήσουν στη ζωή τους, όπως λέγαμε και προηγουμένως. Φοβούνται τις συνέπειες, δεδομένου του ότι υπάρχουν αντίπινες πολλές φορές από τα θύματα, από τους θύτες, οι οποίοι φοβίζουν για συνέπειες, εκφοβίζουν για συνέπειες τα άτομα πάρα πολύ. Και από εκεί και πέρα φοβούνται ότι υπάρχουν συνέπειες στην οικογένεια, ότι υπάρχουν συνέπειες στην οικογένεια και στα ίδια τα άτομα, τόσο στην καθημερινότητά τους, όσο επίσης και στην ψυχολογία τους. Το επόμενο είναι ότι πείθονται για το αντίθετο, ουσιαστικά δηλαδή ο θύτης προσπαθεί να πείσει το θύμα ότι εγώ είχα καλές προθέσεις. Ουσιαστικά με κάποιο τρόπο σε προστάτευσα, ουσιαστικά με κάποιο τρόπο σε βοήθησα, με κάποιο τρόπο έκανα το καλό σου. Άρα λοιπόν πείθομαι για το αντίθετο. Τελικά ειδικά αυτό είναι κάτι που ισχύει πάρα πολύ, ειδικά για άτομα τα οποία είναι μικρής ηλικίας. Και αντιμετωπίζονται εχθρικά. Αντιμετωπίζονται εχθρικά. Ξέρεις, εδώ είναι πάρα πολύ σημαντικό το πώς θα αντιμετωπιστεί από το πρώτο άτομο το οποίο θα μιλήσει και συνήθως είναι άτομο της οικογένειας. Ένα άτομο το οποίο θα δεχτεί το άτομο πολύ καλά, το θύμα πάρα πολύ καλά, με κάποιο τρόπο θα το αναπαύσει με κάποιο τρόπο ψυχολογικά, θα μπορέσει με κάποιο τρόπο να το βοηθήσει ψυχολογικά, θα έχουμε μια συνήθως καλή εξέλιξη των πραγμάτων. Όπως επίσης και από τον πρώτο ειδικό της ψυχικής υγείας, ψυχολόγο-ψυχίατρο, ο οποίος θα μπει σε αυτή τη διαδικασία να μπορέσει να μιλήσει με το θύμα. Επόμενος πίνακας 6 είναι το γιατί τα θύματα και ο περίγυρος σιωπούν. Προφανώς υπάρχει ψυχολογικός χειρισμός. Είναι άτομα τα οποία έχουν κυριαρχία στο θύμα, ξέρεις. Εκβίαση. Είναι άτομα τα οποία εκβιάζουν στο θύμα οι θύτες. Επίσης είναι θαυμασμός προς το δράστη. Είναι κάτι το οποίο ισχύει ειδικά για τις μικρές ηλικίες. Ας μην ξεχνάμε ειδικά, για παράδειγμα, ο θαυμασμός που υπάρχει από τους προπονούμενους, από τα παιδιά τα οποία βρίσκονται σε μια ομάδα προς τον προπονητή τους, που πολλές φορές ισχύει, όπως επίσης που το έχουμε δει δυστυχώς πολλές φορές και εδώ στην Κρήτη, σαν περιστατικό κακοποίησης. Όπως επίσης και στα διάφορα ακαδημαϊκά ιδρύματα, από τον διδασκόμενο, ο θαυμασμός προς τον διδάσκοντα. Το επόμενο είναι ψευδορασιοναλιστικές εξηγήσεις. Κάποιες εξηγήσεις οι οποίες είναι πολύ απλοϊκές και κουτές, θα έλεγε, εξηγήσεις, οι οποίες λένε ότι είμαστε οι ξεχωριστοί, είμαστε οι περιούσιοι, είμαστε αυτοί οι οποίοι ανήκουμε σε αυτή την ειδική κάστα και είμαστε αγαπητοί πάρα πολύ από τον θήτη. Αίσθηση του ανήκειν, η αίσθηση δηλαδή του ότι ανήκω σε μια συγκεκριμένη ομάδα, από έναν θήτη ο οποίος γίνεται παντοδύναμος και ο οποίος με κάποιο τρόπο εξασκεί όλη την πίεση σε αυτή την ομάδα. Και προφανώς είναι δύο παράγοντες οι οποίοι είναι πάρα πολύ σημαντικοί. Είναι η διέγερση κατά την πράξη, δηλαδή το κατά πόσον το σώμα διαγέρθηκε κατά την πράξη, οπότε έχω τύψεις για το πόσο αισθάνθηκα όμορφα στην περίοδο της πράξης, άρα λοιπόν με κάποιο τρόπο δεν μπορώ να μιλήσω, γιατί έχω τύψεις για αυτό που αισθάνθηκα και άρα λοιπόν δεν μιλώ. Και το δεύτερο και τελευταίο είναι, το τελευταίο είναι η τονική ακινησία, όπου ουσιαστικά είναι ένα πάγωμα, το οποίο πολλές φορές τα θύματα κατά τη διάρκεια ειδικά του βιασμού παγώνουν, δεν αντιδρούν. Άρα λοιπόν θεωρούν ότι με κάποιο τρόπο συνένεσαν, άρα λοιπόν αυτό ουσιαστικά τους δημιουργεί ακόμη περισσότερες τύψεις, ούτως ώστε να μην προβούν στην αποκάλυψη, άρα λοιπόν να σιωπήσουν για όλη την υπόλοιπη ζωή, με ό,τι αρνητικό και αν σημαίνει αυτό. Προχωρούμε στον επόμενο πίνακα, όπου μιλούμε για γνωστικές δυσλειτουργίες που ευνοούν τη σιωπή σε πολλές περιπτώσεις. Ακριβώς. Μιλούμε δηλαδή για το αλλαγές στο μυαλό που ευνοούν τη σιωπή. Ξέρεις, είναι χαρακτηριστικό ότι τόσο το μετατραυματικό στρες, όσο και η κατάθλιψη που έπονται της κακοποίησης αποδιοργανώνουν τη σκέψη, μας κάνουν να έχουμε φτωχή μνήμη και μας κάνουν να έχουμε μειωμένη αυτοσυγκέντρωση. Μάλιστα. Άρα λοιπόν βοηθούν αυτό τη σιωπή. Πάμε και στην επόμενη. Ο τελευταίος πίνακας, ναι, ακριβώς, ο οποίος μιλάει στο τρίτη γιατί σιωπούν, είναι χαρακτηριστικό. Είναι η λογική του που να μπλέκω. Ξέρεις, ουσιαστικά εδώ έχουμε μπερδέψει στην Ελλάδα, θα έλεγα, το ρόλο του ενεργού πολίτη με το ρόλο του καταδότη το καρφί, όπως λένε στις μικρότερες ηλικίες. Ενεργός πολίτης είναι αυτός ο οποίος πραγματικά μπορεί και μιλάει, ο οποίος με κάποιο τρόπο λειτουργεί καλά. Και ο παρατηρητής σε αυτήν την περίπτωση είναι ενεργός πολίτης. Φοβούνται. Υπάρχει ανεπαρκή στήριξη, θα λέγαμε, από την πολιτεία πάρα πολλές φορές. Υπάρχει μικρή καθοδήγηση, δηλαδή είναι πολύ λίγο καθοδηγούμενοι. Υπάρχει σχέση με το δράστη, επόμενος πίνακας, σχέση με το δράστη, ακριβώς, το ότι η άγνοια
η αδυναμία της ανωνυμίας και κάτι επίσης τελευταίο το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, ότι δεν θέλω να το πιστέψω. Δηλαδή δεν το πιστεύω ότι πραγματικά αυτό συμβαίνει στο άτομο της διπλανής πόρτας, στο κορίτσι, στο αγόρι της διπλανής πόρτας, και αν το θέλει διαφορετικά από το άτομο υπεράνω υποψίας που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ο θήτης. Μάλιστα. Λοιπόν, Νίκο, πιάσαμε ένα θέμα το οποίο έχει πολλές προεκτάσεις, η αλήθεια είναι. Θέλει συζήτηση, πρέπει να αφιερώσουμε πολλές εκπομπές. Ας γίνει η αρχή προκειμένου να αλλάξουμε νοοτροπία. Είναι αυτό το σάπιο κομμάτι της κοινωνίας που δεν ξέρω κατά πόσο εύκολα αλλάζει. Το μόνο σίγουρο είναι μέσα από δράσεις, δομές, συζητήσεις να βοηθήσουμε τα θύματα να βρουν το δρόμο τους. Ακριβώς. Και νομίζω ότι εκεί που ίσως πρέπει να με επιτραπεί ο όρος ποντάρουμε ως κοινωνία, ξέρεις, είναι στους παρατηρητές, στους τρίτους, αυτούς οι οποίοι πρέπει με κάποιο τρόπο να μιλήσουν, να ανοίξουν στόματα, να καταγγείλουμε, ούτως ώστε να μπορέσει να σπάσει αυτό το απόστημα ή να περιοριστεί, θα έλεγα καλύτερα, αυτό το απόστημα. Νικόλα, να σε ευχαριστήσω πολύ. Να είσαι καλά.